αξίωμα. Πράγματι βρισκόμαστε σήμερα στο νότο της Δημοκρατίας, διότι ο χώρος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούμε να πούμε ότι είναι πυρήνας της Δημοκρατίας, ότι είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε στο απάβασμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία εκπηγάζει από την αρχαία Ελληνική Δημοκρατία. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορούμε να πούμε είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε στην πάλι ποτέ εκκλησία του Δήμου. Ένας χώρος στον οποίο όλοι μπορούμε να ευχαριστούμε, ένας χώρος όπου δημάται η συμπορία, η ισορροπία και η ισοπολιτεία, ένας χώρος στον οποίο από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο δημότη έχει τη δυνατότητα να παρευρεθεί, να εκφράσει τις απόψεις του, να μιλήσει και να βάλει και αυτό σε ένα λιθαράκι στην συνδιαμόρφωση όλων των πολιτικών αποφάσεων οι οποίες λαμβάνονται από αυτό το όργανο. Ως εκ τούτου λοιπόν από αυτήν την κατάσταση πηγάζει μια ευθύνη την οποία θέλει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, φυσικά και του Προεδρείου, διότι εμείς θα πρέπει να είμαστε και να λειτουργήσουμε ως ηγητές της εισηγορίας, της ισονομίας και της ομοπολιτείας και ως ηγητές της δημοκρατικής λειτουργίας αυτού του θεσμού. Θα πρέπει να είμαστε εκπρόσωποι όλων των δημοτικών συμβούλων ανεξαρτήτως παρατάξεως, να εκφράζουμε το ίδιο και να φροντίζουμε να είμαστε καταλήτες της άσκησης των δικαιωμάτων και των συμβούλων της πλειοψηφίας, φυσικά και των συμβούλων της πλειοψηφίας, τηρώντας τις αποστάσεις και υπηρετώντας τον δημοκρατικό θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος, θα ήθελα ξεχωριστά να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο. Τον άφησα τελευταίο λόγο που είχε τη σημαντικότητα, διότι αυτός με επέλεξε να είμαι σήμερα στη θέση αυτή, την τιμητική θέση, θα το επαναλάβω. Και εκφράζει προς το πρόσωπό μου εμπράκτος για δεύτερη συνεχόμενη φορά την εμπιστοσύνη του, την οποία δεσμεύομαι από το τμήμα του ΣΥΤΟ ότι θα προσπαθήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να τιμήσω. Και πάλι. Στους νομικούς συμβούλους της παράταξής μας, όλους εσάς που μου ψηφίσατε, εγώ δεν ευχηθώ καλή και δημιουργική ευκαιρία και ελπίζω σε ένα κοινοτομικό συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Θα ευχαριστήσω και εγώ τον Δημοτικό Συμβούλιο που με στήριξε με τον ψήφο του και με επέλεξε για δεύτερη φορά γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Να ευχηθώ σε όλους να έχουμε καλά δημοτικά συμβούλια με πράξεις και όχι με λόγια. Ευχαριστώ πολύ.